Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η μέρα 7 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Σταθερό προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε μια δημοσκόπηση καθώς λαμβάνει 24% έναντι 19,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία ProRata για τον τηλεοπτικό σταθμό Contra Channel, ακολουθούν το Κουκουέ και η Χρυσή Αυγή με 5%, το Κίνημα Αλλαγής με 4%, η Ένωση Κεντρών με 2%, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη με 1,5%, το Ποτάμι και η Ελληνική Λύση με 1%. Αναφορικά με τους ανεξάρτητους Έλληνες, φαίνεται πως δεν ανοιχνεύονταν καν στη δημοσκόπηση, καθώς το διάγραμμα της εταιρείας τους δείχνει να λαμβάνουν 0%. Η δημοσκόπηση έγινε σε άτομα ηλικίας από 18 έως 34 ετών, στο διάστημα από 20 έως τις 28 Φεβρουαρίου. Θα μείνουμε, θα δούμε και δημοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, να πάμε πριν δούμε τι γίνεται με το κύμα δημοσκοπήσεων που περιμένει ο Αλέξης Τσίπρας, φυσικά για να αποφασίσει τι θα γίνει με τις εκλογές. Έχουμε φυσικά, αυτό άλλωστε εκτιμούν και οι πολιτικοί αναλυτές, έχουμε και μια δημοσκόπηση και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θα τα δούμε αναλυτικά γιατί κυριαρχούν οι δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη δημοσκόπηση που δείχνει καθαρά ότι υποχωρεί το κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ είναι στις 8,2 ποσοστιαίες μονάδες. Καταλαβαίνουμε ότι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και ανεβαίνει στο σύνολο της χώρας. Έτσι λοιπόν, σαφές προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς ευρωεκλογές δίνει δημοσκόπηση που διενέπειξε η εταιρεία Data RC στη Δυτική Ελλάδα για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος. Από τα στοιχεία της δημοσκόπησης προκύπτει διαφορά άνω των 8 μονάδων, συν 8,2 είναι ακριβώς, της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έρχεται πρώτη με 25,7%, με το ΣΥΡΙΖΑ να κάθεται στο 17,5%. Στη δημοσκόπηση που δημοσίευσε το pelop.gr, την τρίτη θέση με υψηλό ποσοστό, στο 8,6% καταλαμβάνει το κίνημα αλλαγής, ενώ ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,7% και η Χρυσή Αυγή με 3,5%. Μάλιστα. Τώρα, οι αναλυτές της Data RC υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος έχει αποφασίσει ποιο κόμμα θα στηρίξει στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 37,4%, βελτιώνοντας σημαντικά το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2014 που είχε λάβει στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 25,4%, σημειώνοντας πτώση 5 ποσοστιαίων μονάδων από τον Μάιο του 2014. Στα αξιοσημείωτα της δημοσκόπησης είναι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος, είναι το Κινάλ στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που συγκεντρώνει στο σύνολο της χώρας από τις έρευνες που έχουν δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Επιπλέον, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος φτάνει στο 8,3% στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αυξημένο συγκριτικά με τις ευρωεκλογές του 2014, αλλά και συγκριτικά με το ποσοστό του στο σύνολο της χώρας. Τέλος, οι αναλυτές σημειώνουν ότι το ποσοστό της Χρύσης Αυγής ενδέχεται να είναι τελικά υψηλότερο λόγω της περιορισμένης συμμετοχής των ψηφοφόρων στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, αυτή είναι στη Δυτική Ελλάδα, να πω. Είναι στη Δυτική Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντική η εικόνα που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στη Δυτική Ελλάδα, όταν πληρώνει το τίμημα τη πολιτική σου ανυπαρξία, καταλαβαίνει. Εκεί να πούμε περιφερειάρχη είναι ο σοσιαλιστή, ο Απόστολο ο Κατσιφάρα. Τώρα, να δούμε. Στο κομμάτι, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου πολιτικοί αναλυτέ από την Αθήνα εκτιμούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας περιμένει το νέο κύμα δημοσκοπήσεων για να αποφασίσει αν θα προσφύγει στην πρόορη εκλογή τον Μάιο μαζί με τι ευρωεκλογέ ή σε διαφορετική περίπτωση αν θα πρέπει να σταθμίσει τι όποιε εξελίξει, τα όποια μέτρα. Τα οποία θα πρέπει να πάρει το επόμενο διάστημα για να μπορέσει να κάνει τα χατήρια σε κάποιες κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλα προβλήματα, όχι πως δεν έχει το σύνολο του ελληνικού λαού, για να μπορέσει να δει πραγματικά άμα του βολεύει καλύτερα να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο μήνα. Τώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αθηναίων Αναλυτών, οι εκλογές είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2019. Τώρα, τα μηνύματα που βγαίνουν από τις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις που είναι στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία δύο χρόνια αφορούν συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα την παγίωση του δικοματισμού. Αυτό δήλωσε βέβαια πρόσφατα ο Θωμάς Γερακάκης της εταιρείας Mark στο Οικονομικό Φόρο των Δελφών. Είναι σημαντικά τα στοιχεία γιατί πραγματικά εκεί ο καθένας μας μπορεί να αποτυπώσει την εικόνα γιατί οι δημοσκοπήσεις μας παρουσιάζουν ένα πολιτικό κλίμα, ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα τη εποχή. Τι περισσότερε φορέ οι δημοσκοπήσει όμω σε εκλογέ και σε αποτελέσματα πέφτουν εκτό. Νομίζω ότι η χρονιά η οποία πέσαν τελείω ήταν το 2000, τότε ότι που όλοι δίναν ότι η κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και τελικά η κυβέρνηση εξελέγει τον Πασόκ υπό τον Κώστα Σιμίτη. Και τώρα τελευταία πάντω δεν είναι ακριβώ. Τώρα, άλλα χαρακτηριστικά. Εκτό από την παγίωση του δικοματισμού, έχουμε ένα καθαρό και διαρκέ προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία. Επίση, ένα ισχυρό πλεονέκτημα
της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους υπογειωτικούς δείχτες, δηλαδή παράσταση νίκης, επιθυμία νίκης, καταλληλότητα πρωθυπουργού και τέλος ένα μεγάλο και πλωτοφανές πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα για τον οποίο θα είναι ο πρωθυπουργός. Με δύο λόγια, μια παράσταση νίκης που δεν μπορεί να αναστραφεί. Ή όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεράκης, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει μια τρίτη ευκαιρία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να του δοθεί ξανά. Είναι όντως, είναι δύσκολο να ανατρέψει το κλίμα. Αυτά είναι δύσκολο. Τα μηνύματα τα οποία τα βγαίνουν μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό βέβαια το οποίο περιμένει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του είναι το ότι περιμένουν το νέο κύμα δημοσκοπήσεων να δουν τι βγάζουν και αν θα πρέπει να προσθέξουν σε εκλογές την άνοιξη ή τον Οκτώβριο. Πάντως ο κύριος Βούτσης σήμερα μιλώντας στον Αντένα και στον Γιώργο Παπαδάκη είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Τώρα, καταδέθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Γιώργο το Σταθάκη τροπολογία που προβλέπει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της πώλησης των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ σε Μεγαλόπολη και Φλόρινα. Πάντως αργεί το συγκεκριμένο θέμα τώρα για να δούμε τι λέει η τροπολογία. Το είχαμε πει και χθες στη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ότι θα κατατεθεί η συγκεκριμένη τροπολογία η οποία θα έχει άλλα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την διαγνωστική διαδικασία για τις λιγνητικές μονάδες. Έτσι λοιπόν με την τροπολογία αντικαθίσταται το άρθρο 3 του νόμου 4533 του 18, δηλαδή του αρχικού νόμου που προέβλεπε την πώληση των λιγνητικών μονάδων. Η δημόσια πρόσκληση για τον νέο διαγωνισμό θα δημοσιευθεί από τη ΔΕΗ και εντός 7 ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της επιχείρησης θα κληθούν οι υποψήφοι επενδυτές, Δημήτρη τονίζεται στο άρθρο, που συμμετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία, αλλά και νέοι να υποβάλουν τις προσφορές τους. Μένει να δούμε τώρα με τα επιπρόσθετα δωράκια τα οποία θα είναι μέσα στο διαγωνισμό, αν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχει προσέλκυση επενδυτών και φυσικά να δώσουν αρκετά χρήματα. Να πούμε ότι σύμφωνα πάλι με τις εκτιμήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, πάλι δεν θα έχουμε ενδιαφερόμενους. Που σημαίνει τι, ότι μετά περνάμε σε αυτό που όλοι δεν θέλουμε και απευχόμαστε, τα υδροηλεκτρικά. Ίσως μήπως κάποιοι θέλουν. Για να δούμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Για να δούμε. Τώρα, θα πάμε στην αξιοποίηση του ξενία και τη χρηματοδότηση της νέας στεγασμένης λαϊκής αγοράς. Ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη διάρκεια της συνάντησης του Δημάρχου Κοζάνης του Λευτέρη, του Ιωαννίδη, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Στέργιο τον Πιτσιόρα. Αλλά τι ακριβώς υπόθηκε, γιατί το ξενία είναι ένα θέμα το οποίο έτσι προκαλεί και πολλές αντιδράσεις την περίοδο τώρα και των αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι πρέπει πλέον να αξιοποιηθεί εκείνο το συγκεκριμένο μέρος. Δημήτρη, τη δεκαετία του 70 εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο. Θυμόμουν τότε ότι το σημείο κατά τεθέν για την πόλη της Κοζάνης, για την Κοζάνη, άκουγε στο όνομα Ξενίας. Ναι. Δεν ήταν λίγες φορές που πηγαίναμε εκεί στην καφετέρια να πιούμε καφέ. Δυστυχώς τα χρόνια περάσανε. Εκείνος ο τόπος, εκείνο το πανέμορφο σημείο της πόλης της Κοζάνης, το σήμα κατά τεθέν για την πόλη της Κοζάνης, σήμερα έχει περάσει στο περιθώριο της ιστορίας και δεν λέει κανείς να σοβαρευτεί, να αφυπνιστεί και να του δώσει εκ νέου ζωή. Να αρχίσει να χτυπά η καρδιά, να χτυπούν οι πνεύμονες αυτού που ακούει στο όνομα Ξενίας Κοζάνης, με ό,τι συνεπάγεται. Ας ελπίσουμε λοιπόν μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις να έχουμε ειδήσεις προς τη θετική και μόνο κατεύθυνση. Συνάντηση λοιπόν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Στέργιο Πιτσόρλα, είχε την Τετάρτη το πρωί ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης και οι Αντιδήμαρχοι Προγραμματισμού Κώστας Δεσποτίδης, Οικονομικών Γιώργος Βαλαής, Τοπικής Ανάπτυξης Χρήσα Αθανασιάδου και Τεχνικών Υπηρεσιών ο Αριστοτέλης Οπουτακίδης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αξιοποίηση του ξενία και η χρηματοδότηση της νέας στεγασμένης λαϊκής αγοράς που θα χωροτηθεί στην έκθεση του σιδηροδρομικού σταθμού που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Κοζάνης για 99 χρόνια. Ειδικά για το θέμα του ξενία υπήρχε αναλυτική ενημέρωση για την πρόοδο των συνομιλιών που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια με τον Δήμαρχο Κοζάνης να εκφράζει από την πλευρά του την αισιοδοξία πως πολύ σύντομα θα έχουμε και μια οριστική λύση στο θέμα. Μάλιστα. Εδώ πέρασαν 3 χρόνια και δεν είχαμε. Και τώρα ο κ. Ιωαννίδης ευελπιστεί. Μακάρι, μακάρι, λέμε μακάρι. Από την πλευρά του τώρα ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε πως το θέμα του ξενία της Κοζάνης το συζητήσαμε και το συζητάμε με τον Δήμαρχο από τότε που ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Ήταν πρόοδος στο ΤΑΙΠΕΔ ο κ. Πιτσιόρλας. Δεν προλάβαμε τότε να το ολοκληρώσουμε, αλλά σήμερα είμαστε πολύ πιο κοντά στο να βρούμε τη λύση για την αξιοποίηση και σύντομα να κάνουμε και σχετικές ανακοινώσεις. Είναι ένα εμβληματικό σημείο για την πόλη και δεν μπορεί να μείνει στη σημερινή του κατάσταση. Θα πρέπει να υπερβούμε αγκυλώσεις και θα τα καταφέρουμε. Μακάρι να υπάρχει θετική εξέλιξη να προχωρείς. Δεν υπάρχει κάτοικος όχι μόνο της πόλης Κοζάνης, αλλά και γενικά του νομού Κοζάνης που να μην θέλει αυτό το σημείο, αυτό το σημείο που έχει ισχυρό και πολύ μεγάλο. Να ξαναζωντανέψει, γιατί είναι ένα ερείπιο εκεί, είναι ένα ερείπιο η περιοχή. Τώρα, πάμε στον Βελβετό, θα δούμε στη συνέχεια και το σχετικό βίντεο. Είχαμε την υποδοχή όσον αφορά την αξιοποίηση πλέον και με τη βούλα του Δήμου Βελβετού των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίοι βρέθηκαν όλες αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Δώσουμε στο ρεπορτάζ και να δούμε και το βίντεο από τους πανηγυρισμούς. Δημήτρη, όταν ένας αγώνας, ο οποίος διήρκησε κοντά στα 9 χρόνια, δικαιώνεται, άσχετα αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε, είναι πολύ φυσιολογικό
να έχουμε τους πανηγυρισμούς. Έτσι λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον χθες εκφράστηκε, γλέντισε, διασκέδασε, χόρεψε η κοινωνία του Βελβεντού. Μια κοινωνία η οποία άκουσον άκουσον, και αυτό είναι το περίεργο, υποδέχτηκε τους εκπροσώπους τους, δηλαδή τη ΜΚΟ, τους εκπροσώπους της ΜΚΟ και της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγώνα, με τη μορφή ηρώων. Επεστρέψαν από την Αθήνα και τους υποδέχτηκε με τη μορφή ηρώων. Και θα δούμε το ρόλο. Και να πούμε ότι όλη μέρα πανηγύριζαν, είχαμε βεγγαλικά, είχαμε χαρούμενες δηλώσεις. Παρόν στην Αθήνα ήταν ο Μανώλης Αστεργίου, ο πρώην δήμαρχος Βελβεντού, ο Νίκος ο Κουτλιάμας, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟ Βελβεντού, ο Μάκης ο Μπελιάς, όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν μαζί με τους πολίτες μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ να σταθώ, αυτό που άκουσα σήμερα το πρωί στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο ο Μανώλης Αστεργίου. Ο κ. Αστεργίου ευχαρίστησε, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, πηγαίνοντας στον Υπουργό τον κ. Σκουρλέτη, μετά στον κ. Χαρίτζη, έφτασε να ευχαριστεί την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Νομού Κοζάνης, στη συνέχεια τους βουλευτές, τους τοπικούς βουλευτές και τον Περιφερειάρχη. Και έφτασε να κάνει και ειδική αναφορά για τον ρόλο που έπαιξε ο Θοδωρής ο Καρπίδης, ακόμη όταν ήταν δημοσιογράφος εν ενεργεία. Δεν ευχαρίστησε καθόλου μα καθόλου ή ξέχασε θεληματικά, αυτό μόνο θεληματικά μπορεί να γίνει, και τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο, ο οποίος στήριζε αυτή την επιλογή, αυτή την προτεραιότητα, άσχετα αν όλα αυτά γινόταν για καθαρά. Πάντως σε μια ανακοίνωση που έβγαλε η Κοινωνία των Πολιτών, ευχαριστούν και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτά υποθήκανε από τα χείλη του Μανώλη του Στεργίου σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο. Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το βίντεο από τους πανηγυρισμούς, αλλά και από το όσο γλεντούσαν όλη την ημέρα χθες οι κάτοικοι του Βελβεντού. Και στη συνέχεια θα δούμε και τις σχετικές δηλώσεις. Τώρα θα πάμε στα Γρεβενά, Θεόφιλε, όπου για δεύτερη μέρα οι γονείς του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο μετά την παρότρινση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που υλοποιεί την καταπλειοψηφία απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όσον αφορά τις αντιδράσεις για τους πρόσφυγες. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το πήραμε από το κρατικό ραδιόφωνο και το οποίο επιμελείται ο συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης. Τι λέει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ? Για δεύτερη ημέρα, γονείς του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών δεν έστειλαν
τα παιδιά του στο σχολείο μετά από παρόντριση του Συλλόγου Γονέων και Εκδημόνων που υλοποιεί την καταπλειοψηφία απόφαση τη Γενική Συνέλευση. Τι λέει αυτή? Ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες για την επιλογή του σχολείου ως δομή υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων, ενώ δεν δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις που έχουν σε σχέση με τον εμβολιασμό των προσφυγόπουλων και την καθαριότητα του σχολείου. Σήμερα, για παράδειγμα, δεν πήγαν 63 από τα 103 παιδιά, ενώ στο σχολείο του χθες δεν είχαν προσέλθει τα 65. Μάλιστα. Στα Γραμμένα λειτουργούν από την 3η 5 Μαρτίου 5 από τις 6 δομές εκπαίδευσης, όπου πάνε 150 από τα 170 προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται από τον περασμένο Οκτώβριο σε ξενοδοχεία της ορεινής περιοχής των Γρεβενών. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα. Δεν θα πρέπει να φοβούνται οι κάτοικοι των Γρεβενών. Άνθρωποι είναι και αυτοί, παιδιά είναι και αυτά και θέλουν πάνω απ' όλα την αγάπη μας. Την έχουμε δείξει. Έτσι ακριβώς. Την έχουμε δείξει εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζουμε να την δείχνουμε σε επίπεδο καθημερινότητας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προλαβαίνουμε και να φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις. Πιστεύω ότι θα χαλαρώσουμε τις επόμενες μέρες. Αν υπάρχουν κενά, οφείλουν οι υπεύθυνοι να λειτουργήσουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και όχι με υποβολότητα και να λένε: όχι, δεν βαριέσαι, θα γίνει είτε το θέλετε είτε το θέλετε. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να χαλαρώσουν οι αντιδράσεις και οι γονείς τις επόμενες μέρες να στείλουν τα παιδιά τους και. Το έχουν δείξει και οι Γρεβενιώτες και οι Κοζανίτες και οι Φλωνεώτες και οι Καστοριανοί, όλοι οι Δυτικομακεδόνες, ότι είμαστε άνθρωποι που αγκαλιάζουμε τους πρόσφυγες και στεκόμαστε δίπλα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Τώρα, θα πάμε στην κινητικότητα, στην αυτοδείξη, είναι πλούσια. Θα ξεκινήσουμε, βλέπουμε ότι την πρώτη παρουσίαση την έχει ο Θόδωρος ο Καρυπίδης την ερχόμενη Τετάρτη στην Φλόρινα, όπου ανακοινώνει τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους του συνδυασμού του. Ανατροπή δημιουργία. Απαραμένει ανατροπή δημιουργία, δεν αλλάζει. Ανατροπή δημιουργία έχει βγάλει και μια αφίσα κάλεσμα. Τετάρτη, 13 Μαρτίου, ώρα 7 το βράδυ στο ξενοδοχείο. Για δείξτε την αυτήν έξτρα. Όπου η Φλόρινα είναι το μήνυμα, συνεχίζουμε. Αυτή είναι η αφίσα που έχει βγάλει. Την Τετάρτη θα γίνει και ανακοίνωση των υποψηφίων από την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Μένει να δούμε αν θα είναι ολοκληρωμένο το ψηφοδέλτιο ή θα έχει κάποια κενά και ποια θα είναι τα πρόσωπα. Εκεί ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του κυρίου. Κώστα Γέρο, ο οποίος είναι εν ενεργεία περιφερειακός σύμβουλος και αντιπεριφερειακός, ξανά έξω θα είναι ξανά υποψήφιος και ακούστηκε και πολύ έντονο ότι γίνεται έτσι μια κρούση, δεν ξέρω τώρα αν θα ανακοινωθεί, να είναι υποψήφια με τον κύριο Καρυπίδη η κυρία Όλγα Μούσιου Μιλωνάρη, η οποία σήμερα είναι αντιδήμαρχος Φλόρινας με τον συνδυασμό του κυρίου Βοσκόπουλου και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας θα κατέβει και ο γνωστός γυναικολόγος, ο Παύλος ο Λαζαρίδης. Εκεί θα είναι ο κύριος Λαζαρίδης, Κουζαρία, να μην μας μπερδέψει ο κύριος Καρυπίδης. Ο κύριος Λαζαρίδης δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού, είναι πρόεδρος του Ερμή Αμιντέου. Έχει μεγάλη αναφορά στην ΕΟΡΔΕ, αλλά νομίζω ότι εκεί θα είναι υποψήφιο. Πάντως στις προηγούμενες εκλογές, πριν συνεχίσεις με τον κύριο Καρυπίδη, ήταν ο κύριος Μπύρος, ο οποίος είναι εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αντωνιάδης και η κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, η οποία είναι πλέον ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος, ήταν την προηγούμενη φορά στον συνδυασμό του κύριου Καρυπίδη. Να πούμε ότι στο ψηφοδέλτιο του Θοδωρή Καρυπίδη εκτιμώ ότι θα είναι κάποιος από την οικογένεια Πεσκέλογλου. Την προηγούμενη φορά ήταν ο Μίμης ο Πεσκέλογλου, γνωστός αγρότης, ήταν υποψήφιος. Δεν βγήκε για πολύ λίγους ψήφους γιατί την έδρα την κέρδισε. Την κέρδισαν τα Γρεβενά και την έχασε η Φλόρινα. Και ο κύριος Μιχάλης Κάγκας θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Και ενώ ο Θοδωρής ο Καρυπίδης ετοιμάζεται να κάνει την πρώτη ανακοίνωση υποψηφίων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Φλόρινας, τα μαντάτα για αυτόν και για το συνδυασμό του δεν είναι καθόλου καλά σε ρεπορτάζ της kalpis.gr. Παραπολιτικά και Kalpi, ναι. Δεν γίνεται αναφορά ότι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και έχει αποδεκατιστεί η παράταξή του και υπάρχει μεγάλη γκρίνια και μεγάλη μουρμούρα. Αυτό που κάνει όμως, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο ρεπορτάζ δίνεται έμφαση ότι υπάρχουν μετρήσεις κρυφές, τις οποίες έχει στα χέρια του το κυβερνό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τις αποδόσεις του Θοδωρή Καρυπίδη. Το είπα και χθες το ξαναλέω για ακόμη μια φορά. Στο τέλος, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα καλεστεί να μπορέσει να συγκροτήσει ψηφοδόλιο στο Θοδωρή Καρυπίδη. Αυτό είναι το σίγουρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα στελέχη από το στελέχη του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία έχουν φύγει, ανήκουν στον παρελθόν και έχουν άλλες προτιμήσεις και άλλες επιλογές. Μάλιστα. Τώρα, πού πάμε, αυτοδιοίκηση να πάμε, να κλείσουμε για να πάμε μετά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Δώσε μας όλη την αυτοδιοίκηση. Να περάσουμε τώρα στον χώρο των υποψηφιότητων, να ξεκινήσουμε βέβαια από την Τολεμαϊδα, όπου η κυρία Ιωάννα Ανδρονικίδου θα είναι ξανά επικεφαλής του συνδυασμού Εορδακή Ανατροπή και θα διεκδικήσει το Δήμο της Εορδέας. Υποψήφια Δήμαρχος. Επίσης τώρα, να πάμε στο Βόλιο, όπου ο Κωνσταντίνος Οκύρου θα είναι υποψήφιος με το συνδυασμό Ενεργοί Πολίτες με υποψήφιο Δήμαρχο τον Δημήτρη τον Κοσμίδη. Και να έρθουμε στα της Κοζάνης, όπου έχουμε τρεις. Πάντως βλέπουμε εκεί στο Βόλιο μέχρι στιγμής μόνο ο κ. Κοσμίδης δίνει ονόματα. Θα περιμένουμε, ίσως και οι άλλοι. Εντάξει, σιγά-σιγά. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι δήμαρχοι θα αρχίσουν να δίνουν ονόματα όλοι μαζί. Μεγάλο αριθμό και όχι κάθε μέρα έναν ή δύο. Ο Φώτης ο Κεχαγιάς δίνει ονόματα. Έχει μπει για τα καλά και πολύ δυναμικά
στο κομμάτι της ανακοίνωσης των υποψηφίων. Λοιπόν, έχουμε σήμερα τρεις νέες υποψηφιότητες που είναι η κυρία Ελένη Δουγαλή, η κυρία Διαμαντό Τσουρή και ο κύριος Κωνσταντίνος Σαββίδης. Τρεις νέες υποψηφιότητες ό,τι αφορά το συνδυασμό του Φώτη του Κεχαγιά. Και να πάμε τώρα στην Καστοριά. Στην Καστοριά, λοιπόν, χθες, σε μια ειδική εκδήλωση, ο νυν χωρικός περιφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπεριφερειάρχης. Εντάξει, γιατί το περιφερειάρχης το είπε και το λένε τώρα τελευταία, μπερδεύονται πολύ. Κάποιοι βλέπουν. Υποτίθεται ότι είναι περιφερειάρχης. Ναι, είναι αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας, χωρικός αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο Τύρης Αδαμόπουλος, ανακοίνωσε επίσημα τις αρχές του συνδυασμού του, ο οποίος έχει την επωνυμία Στόχος το αύριο για την Καστοριά. Και θα έχουμε αύριο να πούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ναι, να δώσουμε κάποια στοιχεία. Ναι, ναι, βέβαια. Τα κύρια συνθήματα και τα κύρια μηνύματα σε μια εκδήλωση που πραγματικά είχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή του κόσμου είναι τρία συγκεκριμένα τα συνθήματα. Καινοτομία, χρηστή διαχείριση και διαφάνεια. Μάλιστα. Με αυτά τα τρία μηνύματα, ο Σωτήρης ο Αδαμόπουλος σε ειδική εκδήλωση χθες έκανε και επίσημα γνωστή την κάθοδό του σαν υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Καστοριάς. Τώρα, έχουμε άρωμα γυναίκας στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ο Θόδωρος ο Ρουσόπλος, ο πρώην Υπουργός Επικρατείας και δημοσιογράφος, θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Αθήνα. Έχουμε άρωμα γυναίκας στη Δυτική Μακεδονία. Βίκη Βυρζίδου Κοζάνη, Κατερίνα Πέτρου στα Γαρβενά, Αγνή Κανδύλη Μικονιάτη και Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά. Δυναμικές γυναίκες που μάλλον θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, δώσε μας το ρεπορτάζ. Πριν δώσουμε μια εικόνα, θα πρέπει να πούμε ότι όλοι είναι σε αναμονή και περιμένουν να δουν και τις τελευταίες τροποποιήσεις που αφορούν στο νέο νόμο, για να δούμε πραγματικά αν το ποσοστό της ποσόστοσης που είναι κοντά στο 40%, που είναι 40%, θα αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή το καθένα νομό ξεχωριστά ή σε επίπεδο περιφέρειας. Αν συμβεί αυτό, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, δηλαδή σε κάθε νομό πρέπει να έχουμε 40% ένα από τα δύο φύλλα, δηλαδή να συμμετέχουν, τότε και όταν μιλάμε για γυναικείο φύλλο, σημαίνει ότι θα έχουμε τρεις γυναίκες υποψήφιες. Στην Κοζάνη τρεις, στην Καστοριά δύο. Στην Καστοριά δύο. Στα Γραβένα μία και στην. Δύο, μπράβο, δύο. Και στη Φλόρινα μία. Εντάξει, μπορούν να το καλύψουν και έτσι. Όχι. Όχι, στην Καστοριά θέλουν δύο, λέω γι' αυτό. Δύο Καστοριά, δύο Φλόρινα και μία Γραβένα. Μάλιστα. Τώρα να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται το κομμάτι. Στην Κοζάνη, σε ό,τι αφορά την Κοζάνη. Τώρα έχουμε τρεις γυναίκες οι οποίες είτε είναι είτε δεν είναι, παίζουν ένα ρόλο. Και πολλοί περιμένουν ότι θα είναι και τρεις υποψήφιες. Ποιες είναι αυτές? Είναι η κυρία Βρυζίδου, η κυρία Πρόγιου και η κυρία Ρεπανά. Και μην ξεχνάμε Βίκη Βρυζίδου, πρώην δήμαρχος Μουρικίου, ο Εωδέας, είναι αντιπρόεδρος ΠΕΔ, μεγάλη δυναμική. Ναι. Αφήσαμε εκτός την υποψήφια στις προηγούμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, την κυρία Γακή Στεριανή. Δεν θα είναι υποψήφια. Δεν θα είναι υποψήφια. Κυρία Γακή Στεριανή. Η παρουσία της δεν ήταν η αναμενόμενη. Κατέβηκε και εκπροσωπούσε το χώρο της Εωρδέας, δεν ήταν αναμενόμενη, αλλά βέβαια νομίζω ότι δεν θέλει να είναι καν υποψήφια από την πλευρά του, γιατί δεν έχει ασχοληθεί, τουλάχιστον δεν έχει δώσει σημεία, έστω και αλληγορικά, πολιτικής ζωής. Τώρα πάμε στην Καστοριά. Στην Καστοριά έχουμε την κυρία Αντωνίου, είναι εν ενεργεία βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και το όνομα το οποίο βέβαια ακούγεται είναι η Αγγλή Κανδύλη Μικονιάτη. Η οποία είναι περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου. Ήταν υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς το 2014. Νομίζω ότι είναι δύο πολύ σημαντικές γυναικείες παρουσίες στον χώρο της πολιτικής και σε επίπεδο περιφέρειας δικής της Μακεδονίας και από μόνες τους ορίζουν μια συγκεκριμένη δυναμική. Η κυρία Μικονιάτη είχα την τύχη να τη φιλοξενήσω εδώ στο τραπέζι του West Channel στη διάρκεια του φόρουμ της επικαιρότητας. Μιλήσαμε για άλλα θέματα, θέματα υγείας και πραγματικά δεν τολμώ να πω, Δημήτρη, ότι εντυπωσιάστηκα. Είναι η δυναμική παρουσία στην αυτοδιοίκηση και στα κοινωνικά δρόμενα. Είναι πολύ μεθοδική, είναι πραγματικά. Κάνει το πολιτικό της ρίσκο και δεν την πλέκω το εγκόμιο, ότι γνώρισε για πρώτη φορά και ξέρει κάτι ακριβώς. Σε κάποια στοιχεία μένουν. Τώρα, να πάμε στη Φλόρινα, όπου στη Φλόρινα πολλά ακούγονται όσο αφορά ποια θα στελεχώσει ή ποιες γυναίκες θα στελεχώσουν. Ένα όνομα το οποίο εξακολουθεί να παραμένει στο τραπέζι, σε ό,τι αφορά το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είναι η κυρία Ζάχου Μίσκα Ιωάννα. Μάλιστα, η οποία ήταν υποψήφια και την προηγούμενη φορά. Τις προηγούμενες φορές έχει κατατόπιν. Τώρα η Κατερίνα Πέτρου, βέβαια, στα Γαρβενά, γνωρίζουν οι πάντες τη δυναμική που είχε, προέρχεται από το χώρο. Τον οργανωμένο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, γνωρίζει από αυτοδιοίκηση, έχει μια πλούσια εμπειρία και είναι και βέβαια και σε επίπεδο καθημερινότητας είναι ίσως από τα πιο κοινωνικά άτομα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα Γραβενά. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και αντινομάρχης το 2010, αντιδήμαρχος από το 2011 μέχρι το 2014, τρεις θητείες δημοτικής σύμβουλος, νομαρχιακής σύμβουλος, μέλος της ΕΠΣ Γρεβενών. Τώρα έχει δυναμική πορεία η κυρία Πέτρου, η οποία μάλλον. Αν εφόσον ισχύσουν αυτό με τις γυναίκες,
θα είναι υποψήφια βουλευτή Γρεβενών. Έχει μια δυναμική παρουσία στην αυτοδιοίκηση. Να πούμε και κάτι ακόμα. Επειδή η Δυτική Μακεδονία και δύο όμως Κοζάνης είχε την τύχη να έχει δύο γυναικές παρουσίες, οι οποίες έχουν μια αξιοζήλευτη προσφορά και παρουσία στον χώρο της πολιτικής, και αναφέρουμε στην κυρία Ραχίλ Μακρύ και την Ευγενία του Ιουζουνίδου, να πούμε ότι εκτός από την Ευγενία Ιουζουνίδου, που δεν γνωρίζουμε αν θα είναι εκ νέου υποψήφια με τη Λαϊκή Ενότητα, με τον κύριο Λαφαζάνη, η Ραχίλ Μακρύ επέλεξε το χώρο της αυτοδιοίκησης, θα είναι υποψήφια στο Δήμο Γέρακα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα τη χάσουμε. Την έχουμε χάσει ήδη από την Κοζάνη, από τη Δυτική Μακεδονία, μέχρι να δούμε αν πραγματικά ενεργοποιηθεί εκ νέου η Ευγενία Ιουζουνίδου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πραγματικά είναι από εκείνες τις γυναίκες, από εκείνα τα πολιτικά πρόσωπα που κράτησε μια ηθική και αξιακή στάση ζωή στην κυριολεξία όταν αφορά την πολιτική διαδρομή. Ωραία. Θεόφιλε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν με δυναμικές πολιτικές επιλογές. Αυτή είναι η περίπτωση της απόφασης να δοθεί αυτονομία στο Δήμο Βελβεντού. Τόνισε κατά διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης, Θέμης Μουμουλίδης.